στο ενδεχόμενο να έχετε απέναντί στην Ευγενία Μανολίδου και το reality μαγειρική. Καλή όρεξη. Για όλου. Σκληρό ανταγωνισμό εκτιμάται με την κυρία Μανολίδου. Δεν νομίζω. Όχι, ο καθένα κάνει τελείω διαφορετικό πράγμα. Καλή επιτυχία σε όλου όσου θα κάνουν καινούργια πράγματα φέτο. Σίγουρα πολλέ πόρτε μου κλείσανε και μου κλείσαν κατάμουτρα, μου αφήσαν και κάποια καρούμπαλα ορισμένε. Αλλά δεν πειράζει, είμαι αγύριστο κεφάλι και σκληρό και θα ξεπερνάω. Με την πρωινή ζώνη φλερτάρουν αρκετοί παρουσιαστέ. Η Βίγη Χατζηβασιλείου όμω είναι ξεκάθαρη και τονίζει πω δεν θα ήθελε να κάνει πρωινό. Δεν θα με ενδιαφέρε. Δεν μπορώ να υποστηρίξω καθημερινή εκπομπή όσο ζω στη Θεσσαλονίκη. Πολύ χαρούμενη τη βρίσκω, χαλαρή, γλυκιά όπω ήταν πάντα η Ράνια. Μια χαρά για τώρα που δεν έχει και τίποτα άλλο, τέλεια είναι. Δεν συζητιούνται εκπομπέ. Πρόσωπα συζητιούνται. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Τα πρόσωπα τα συζητάνε γιατί κάνανε ας πούμε, εξαιρετικά τη δουλειά του ή γιατί προκαλούν με δηλώσει, με. Εμφανίσεις ή με πράξεις συγκεκριμένες ή με παραλήψεις. Η Ελένη είχε προσωπικά θέματα φέτος και ας την αφήσουμε απ' έξω. Εντάξει, βίωσε η κοπέλα κάτι πολύ σκληρό και η ίδια και η οικογένειά της. Δεν θέλω να το συζητήσουμε. Ας σεβαστούμε λίγο το γεγονός σε γεγονός από μόνο του. Και πολλές αλλαγές έχουμε υποστεί στην ώρα και στην ημέρα μετάδοσης. Είχαμε πολύ σκληρούς αντιπάλους απέναντι. Μας βάλαν κάποια στιγμή και απέναντι από το παραπέντε. Αντέξαμε. Σίγουρα η βραδινή είναι η πιο ενδιαφέρουσα. Μετά το prime time, τι να. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ζώνη. Είναι η ζώνη που πέφτουν όλα τα δυνατά προϊόντα, τα δυνατά χαρτιά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δεν θέλω να κάνω αλλαγές. Στο μέτρο που δεν μου είναι επιβεβλημένες, δεν θα τις επιδιώξω.